Εναρχήν Λεμονιάδης. Στους πρόποδες του αγιασμένου όρους του Άθο, μπροστά στα πεντακάθαρα νερά του Αγίου Όρους, λιμνάζει απόλαυση από το 1957. Ρεστοράν Λεμονιάδης. Το πρώτο ρεστοράν που δημιουργήθηκε στην Ουρανούπολη. Και συνεχίζει να έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις σας, γιατί είναι μπροστά στο κύμα. Γιατί σφραγίζει τη γεύση με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά από ντόπια καΐκια. Αγιορείτικη κουζίνα με γνήσια και αγνά υλικά ντόπιας παραγωγής. Και φυσικά εκλεκτή και μεγάλη κάβα κρασιών. Σε ένα χώρο που σέβεται και ξέρει να εξυπηρετεί τους φιλοξενούμενούς του. Ρεστοράν Λεμονιάδης. Ανοιχτά όλη μέρα, κάθε μέρα, στον πεζόδρομο της Ουρανούπολης Χαλκιδικής. Γιατί στους πρόποδες του αγιασμένου βουνού του Άθο είναι λογικό να συμβαίνει και το θαύμα της γεύσης. Όταν το τυρί φτιάχνεται στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Πιερία. Ένα μυθικό ταξίδι στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας. Ένα ταξίδι για να ανακαλύψεις τον επιβλητικό Όλυμπο. Τις σπάνιες ομορφιές της φύσης, τους πανέμορφους παραδοσιακούς οικισμούς, τις εκλεκτές γεύσεις μιας ευλογημένης γης, την εναλλακτική περιπέτεια, τους ιερούς τόπους της Ορθοδοξίας, τα γνάρια του Βυζαντινού και του αρχαίου πολιτισμού, την πολιτιστική δράση. Πιερία. Ένα μυθικό ταξίδι στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας. Κτέλ Χαλκιδικής. Ασφαλής και συνεχής μετακίνηση με σύγχρονο στόλο οχημάτων και εξειδικευμένο προσωπικό. ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. 60 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Φίλε κυνηγέ, έχεις 5 δευτερόλεπτα για να ελέγξεις αυτή την περιοχή. Τον συνάδελφό σου κυνηγό, τον είδες? Τώρα που φοράει πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο, τον βλέπεις. Στο κυνήγι, ο μέσος χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι πολύ μικρότερος των 5 δευτερολέπτων. Ειδικά στην πυκνή βλάστηση που δημιουργούνται και αυταπάτες. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους συναδέλφους κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά το στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγάμε πάντα νόμιμα και με ασφάλεια. Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο. Οικονομία. Αυτό είναι που θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στην εκπομπή. Οικονομία που πλήττει και το γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας. Πλήττει τα πορτοφόλια μας, τις τσέπες μας, το περιβόητο αυτό καλάθι της νοικοκυράς, με τον πληθωρισμό συνεχώς να ανεβαίνει και με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Και το βλέπουμε καθημερινά, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, στους λογαριασμούς, όταν ανοίγουμε εκείνο το γραμματοκιβώτι με το φάκελο, πάντα έχουμε ένα άγχος γιατί και πώς. Το έχουμε δει στα αυτοκίνητά μας, ενώ στα καύσιμα, το έχουμε δει στα σπίτια μας, στο πετρέλαιο και στο αέριο, και όλα όσα γίνονται και ακούγονται από πλευράς κυβερνητικού επίπεδου και κυβερνητικών πηγών, τέλος πάντων. Πόσο αρκετά είναι όλα αυτά όμως για την κατάσταση που ζούμε σήμερα, πόσο αρκετά είναι αυτά με μισθούς οι οποίοι μένουν παγωμένοι και είναι αρκετά, να μην πω πάρα πολύ χαμηλοί, όλα αυτά και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, που αφορούν την οικονομική και πολιτική επικαιρότητα, θα συζητήσουμε σήμερα με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έχω την τιμή να φιλοξενώ τον οικονομολόγο, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και σε θέματα ασφαλίσεων και πρώην Πρόεδρο Επιθεωρητών Εφορίας, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Σας καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετά χρόνια να τα πούμε, κύριε Κοκόρη, έτσι. Φανταστείτε, στην TV Μακεδονία ήμασταν τότε και τα χρόνια. Ναι, χρόνια. Περνούν τα χρόνια. Τώρα πόσο μας σημαδεύουν ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Φέρονται, κύριε Κοκόρη, από τα μαλλιά μας, τουλάχιστον τα δικά. Σωστά. Λοιπόν, σε μένα περισσότερο. Κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ καταρχάς που ήρθατε. Στην εισαγωγή μου δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ξέρετε, κύριε Κοκόρη, ο μέσος Έλληνας νοικοκύρης, να το λέμε έτσι, ή νοικοκυρά, αν θέλετε καλύτερα, αυτή την περίοδο ζορίζεται πάρα πολύ. Έχουμε μία εκτόξευση, και θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, γιατί δεν είναι αύξηση αυτό. Έτσι. Είναι εκτόξευση του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας γενικότερα. Τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί. Το αέριο το ίδιο. Θα μου πείτε, είναι και το θέμα της Ουκρανίας τώρα. Δεν ήταν τότε όμως το θέμα κλπ. Πιστεύετε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει, κύριε Κοκόρη, με τις σημερινές καταστάσεις ένα απλό ελληνικό νοικοκυριό? Γιατί δουλεύατε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες μάλλον, να το πω, δεν είναι κακό, σε εφορίες κλπ. Και βλέπατε τι γίνεται, είστε μέσα στα οικονομικά πολλές δεκαετίες. Εκτός βέβαια την ειδικότητά σας ως οικονομολόγος. Βλέπατε τότε, βλέπετε και σήμερα. Κάντε μας, κύριε Κοκόρη, με την τεράστια εμπειρία που έχετε, μια σύγκριση του τότε και του σήμερα. Παρακαλώ. Θα έλεγα το εξής, μιας και αναφερόμαστε στα ελληνικά δεδομένα και μιας και μου βάζετε το ερώτημα έτσι, θα έλεγα ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, έχουμε μία εναλλαγή πολιτικών κύκλων, αλλά και οικονομικών. Είχαμε μνημόνια 3, είχαμε αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο και να θυμηθούμε παλαιότερα Κίνα εκεί τα χρηματιστήρια, τη μεγάλη αφέμαξη εισοδημάτων μέσα από πυραμίδες παρόμοιου τύπου όπως στην Αλβανία. Φούσκα ήταν αυτό. Φούσκα. Και αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που μας δημιουργεί πέραν των άλλων των οικονομικών επιπτώσεων και αβεβαιότητα ακόμη. Ανησυχία. Συμφωνώ. Φόβο. Ίσως και σε κάποιους τρόμο. Ωραία, κατά συνέπεια έχουμε διαφορετικά δεδομένα σήμερα σε σχέση με κάποιες άλλες εποχές. Όμως το παρελθόν έχει μεγάλη επιρροή στο σήμερα και στην παραπέρα πορεία της Ελλάδος. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε διάφορους κύκλους, μεταξύ των οποίων ήταν και τα μνημόνια. Έτσι. Πέραν όμως από αυτά, εάν μιας και αναφερόμαστε σε παγκόσμιο φαινόμενο, διαπιστώσουμε ιστορικά τι είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια μετά από πανδημίες ή να θυμηθούμε τα παγκόσμια κράχ, αν ανατρέξουμε στην ιστορία, θα διαπιστώσουμε ότι όλες οι οικονομίες έφτασαν σε κακά χάλια τότε. Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση και επιχειρεί, όπως άκουσα και τον Υπουργό, και κάτι το οποίο εγώ το έλεγα από την πρώτη μέρα της πανδημίας, ότι αν δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει η κρίση αυτή
η υγειονομική που έτσι είχε τότε χαρακτηριστεί και συγχρόνως ποιο θα είναι το κόστος που θα προκαλέσει όλη αυτή η κρίση, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για μείωση ανάπτυξης, αλλά μήπως φτάσουμε και στην ύφεση. Εάν πάρετε δηλώσεις μου τότε, από τον προηγούμενο μήνα, από τον πρώτο μήνα της πανδημίας για να ακριβολογώ, κρατούσα πολύ μικρό καλάθι, γιατί τότε ακόμη μιλούσαν για ανάπτυξη και μείωση της ανάπτυξης. Κανένας δεν αναφέρονταν σε ύφεση. Και σήμερα λοιπόν λέω το εξής. Η κυβέρνηση έδειξε τα ανακλαστικά. Μισό λεπτό, κύριε Κοπέρ. Ναι. Πόσο κακό ή καλό ίσως θα έκανε μια ύφεση όμως. Γιατί πολλοί μίλησαν και για αριστά, για επανεκκίνηση τέλος πάντων, της οικονομίας και τα λοιπά, μετά από τον COVID και μετά, μάλλον μετά το μνημόνιο και μετά το... Εγώ θα έλεγα το πρώτο στάδιο, όπως ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια, είναι η ανάκαμψη. Συμφωνούμε. Να πάμε στο σημείο 0. Και λέω το σημείο 0, γιατί 12 με 14 που ήμουν στο Υπουργείο, αυτό τα οικονομικά δεδομένα ήταν το δίδυμο των ελλημάτων. Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή πολύ περισσότερες εισαγωγές από εξαγωγές, και δημοσιονομικό έλλειμμα. Δηλαδή το κράτος πολλά περισσότερα έξοδα από τα έσοδά του. Και για να καλύψει το κράτος αυτό τον μπακάλικο τρόπο κάλυψης που κάνει ένα νοικοκυριό, να μεταφέρουμε το κράτος στα δεδομένα τη λογική του νοικοκυριού. Τι κάνει? Δανείζεται. Δανειζότανε. Δανειζόταν όμως τότε με ψηλά επιτόκια. Σήμερα έχει ένα πλεονέκτημα. Λόγω της προσωπικής χαλάρωσης δανείζεται με χαμηλά επιτόκια. Πάλι δανείζεται όμως, κύριε. Δανείζεται. Πάλι δανεικά. Έτσι. Τα οποία στο μέλλον θα κληθούμε να τα πληρώσουμε. Πέραν όμως το ότι δανείζεται σήμερα το ελληνικό κράτος, από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά, φοβάμαι πολύ ότι τα επιτόκια θα αρχίσουν πλέον να είναι υπολογίσιμα. Και τούτο γιατί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να σφίγγει το λουρί. Είχαμε τη ρήτρα διαφυγής από τον προηγούμενο χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είχαμε αυτή την ποσοτική χαλάρωση. Έχουμε βέβαια μια θετική, θα έχουμε μια θετική επίδραση. Ήταν, βασικά θα πούμε ότι για την οικονομία ήταν μια ανάσταση σχετικά καλή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Να πάρεις αέρα στη θάλασσα και να ξαναβουτήξεις πάλι μέσα για 3-4-5 λεπτά, ίσως δεν αντέξεις κιόλας. Κάπως τα λέμε με απλά. Το πρώτο είναι αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά συγχρόνως όμως, όταν μιλάμε για ευημερία, θα πρέπει να κάνουμε μία σύγκριση των παροχών και των αναγκών. Και δεν λέω για ανάγκες υπερπολιτέλειας, αλλά λέω για ανάγκες των σημερινών δεδομένων. Εδώ μιλάμε για τα βασικά, κύριε Κοκόρ. Ποια πολυτέλεια λέμε τώρα. Και όπως πάρα πολλές φορές όταν συγκρίναμε τις πανδημίες, έλεγα το εξής. Παίρνουν κάποιοι την Ισπανική γρήπη και έκαναν συγκρίσεις των θανάτων τότε με σήμερα, το 18 με σήμερα. Ναι. Τότε το μεταφορικό μέσο ήταν το άλογο και το γαϊδούρι. Και μια σκίστηκε από τον Πολύγυρο, ξέρετε, τότε αν ρωτήσετε τους παλαιότερους, και το γαϊδούρι ήταν μέσο πολυτελείας. Ή το άλογο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα σε χρόνο μηδέν, επικοινωνούμε την Αμερική. Η παγκοσμιοποίηση και ανοιχτές αγορές είναι κάτι το δεδομένο. Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Σε σχέση οι τράπεζες οι δικές μας. Ανοίξαμε όμως μεγάλες παρενθέσεις. Δεν είναι παρενθέσεις. Πάμε λοιπόν, μπράβο. Γι' αυτό τα ξαναφέρνω. Λοιπόν, πάμε τώρα, μιλήστε για τράπεζες. Από τη μια πλευρά έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία, να το λέμε με απλά λόγια, κατανοητά για τους περισσότερους ως τηλεθεατές, κάνει κουμάντο. Ωραία. Είναι η ΕΚΤΑΦ, έτσι το γράφουμε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε από την άλλη πλευρά τις ελληνικές συστημικές, όπως συνηθίσαμε τις λέμε, τράπεζες. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει με πολύ χαμηλά επιτόκια δανείσει και ανακεφαλαιοποιήσει τις ελληνικές τράπεζες. Ερωτώ λοιπόν, γιατί η τράπεζα ψι ωμέγα δεν δίνει στον κύριο Παπαδόπουλο ή στον κύριο Κοκόρη ένα δάνειο, ίσως να το ρίξει τη δουλειά τώρα που ζορίζεται, γιατί του πέσε η κρίση οικονομική 10 χρόνια, του πέσε και ένας COVID. Και λέω τώρα, ένας κλάδος που έχει πληγεί, όλοι βέβαια, αλλά ένας κλάδος που έχει πληγεί πάρα πολύ από τον COVID, ας πούμε, είναι η εστίαση. Αν ο Παπαδόπουλος είχε ένα εστιατόριο, ωραία, και το είχαν κλεισμένο και τα λοιπά, δεν δούλεψε ο άνθρωπος, και πάει στην τράπεζα και λέει, μπορείς να μου δώσεις 10.000 δάνειο, 21, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ, στην τύχη τα νούμερα. Να πάω να πάρω τα υλικά μου, να πάρω 5 καρέκλες καινούριες και μια ψισταριά για να εξυπηρετώ τον κόσμο μου.
Και σου λέει η τράπεζα, α, δεν γίνεται, διότι δεν δούλεψες. Μα πώς θα δουλέψω αφού με έχετε κλείσει. Γιατί λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες, κύριε Κοκόρη, γιατί ξέρω ότι γνωρίζετε το θέμα, δεν συμμορφώνονται, δεν ακούνε ίσως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λέει, ανοίξτε ρε παιδιά τις βάνες, έτσι την κάνουλα και δώστε 5 ευρώ σε κάποιους ανθρώπους. Πάντως, τι φταίει σε αυτό. Αν το συνδυάσουμε τα προηγούμενα κράτη. Γιατί υπάρχει, υπάρχει υπερσυγκέντρωση χρήματος. Ναι, και να έγινε η οποιαδήποτε ανάκαμψη και να έγινε μετά από τα μεγάλα κράχ, μεταξύ των άλλων μέτρων τα οποία είχαν ληφθεί, ήταν και η ρευστότητα. Μπράβο, δηλαδή, αυτό λέω, να ρευστότητα. Πέσει χρήμα στην αγορά. Να πέσει χρήμα στην ήταν αγορά. Ήταν ένα εργαλείο για να σπρώξει την ανάπτυξη. Και ανάκαμψη. Η ρευστότητα αυτή θα πρέπει συγχρόνως να γίνει σε τέτοια στοχευμένα, σε τέτοιους στοχευμένους τομείς, ώστε να έχουμε και επενδύσεις από τη μια που να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης για να αρχίσει να ζυμώνεται το χρήμα και από την άλλη πλευρά, αν είναι δυνατόν, να δημιουργήσουμε μια οικονομία εξωστρεφή, δηλαδή εξαγωγές. Και για να γίνουν εξαγωγές πρέπει πέραν των άλλων των στοιχείων του ανταγωνισμού να μην είναι μόνο το κόστος, αλλά να είναι και η ποιότητα, έτσι. Σωστά, σωστά. Από ό,τι λένε οι εξαγωγείς, επειδή μίλησα με Ευρώπη, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία πάει καλά. Για πολύ γερό. Και εδώ στην Ελλάδα, το είχα τονίσει και σε κάποιες άλλες εκπομπές, στην Ελλάδα προσμένουμε πολλά και από τον τουρισμό. Σωστά. Μακάρι να έχει ανοίξει η αγορά, ώστε να πάμε στα τουριστικά δεδομένα του 19, του 18 ναι. Και να πάμε και λίγο παραπάνω. Θα είναι μια μεγάλη ανάσα. Σωστά. Και θα είναι μεγάλου είδους τονωτικές ενέσεις ο τουρισμός. Ενημερωτικά σας λέω ότι οι δήμονες του είδους, οι ξενοδόχοι δηλαδή, οι πρόεδροι κτλ. Περιμένουν μια εξαιρετικά μεγάλη ανάκαμψη το τρέχον έτος, το 22 δηλαδή που βρισκόμαστε τώρα, και ίσως από ό,τι λένε κάποιοι φτάσουμε και στα επίπεδα του 19. Καλά, το 20 αφήστε, το ήταν καταστροφή λόγω COVID. Το 21 δεν πήγε καλά, το 22 σου πάει καλύτερα. Αυτό λένε οι ξενοδόχοι σήμερα. Να ξεπεράσουμε τα προηγούμενα δεδομένα. Και ναι. Εκείνο το οποίο είχα τονίσει ίσως πάρα πολλές φορές, απολογιστικά, ήταν για τη Βόρεια Ελλάδα, μιας και αναφερόμαστε για τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, ναι. Ήταν ο μήνας Ιούλιος και ο μισός Αύγουστος ναι. Μέχρι τις 20 του μηνός. Ο τουρισμός τον οποίο είχε η Χαλκιδική και η Πιερία, ήταν ο δικός κυρίως τουρισμός, κάτι το οποίο αποδεικνύεται αν πάρουμε και τις πτήσεις τις αεροπορικές, ήταν πολύ μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ο τουρισμός προέρχονταν από χώρες βαλκανικές. Το θετικό είναι... Είχαμε και κάποια προβληματάκια... Στα σύνορα. Έτσι που ήθελε 2 και 3 ώρες ή 1 ώρα να πάει από τον Ατελωνίο στον άλλο. Πόση αυτό ώρα? Βέβαια διορθώθηκε μια μετά μέρα από. Θέλανε. Μία μέρα θέλανε κύριε Κοκόρη, μετά διορθώθηκε. Διορθώθηκε μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15. Μετά διορθώθηκε. Αλλά όταν όμως αναφερόμαστε σε βραχή χρονοδιαστήματα και οι 10 μέρες και οι 15, όταν όλο το διάστημα ήταν 45 μέρες, είναι υπολογίσιμο. Αυτό σας λέω, ακριβώς αυτό. Αυτό και αν είναι υπολογίσιμο. Πιστεύετε ότι με τα δεδομένα αυτά θα αντέξει η ελληνική οικονομία, ο επιχειρηματικός κόσμος, και τι εννοώ, κύριε Κοκόρη? Υπάρχουν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται ακόμη και έχουν ένα εργοστάσιο, που έχουν μια βιοτεχνία. Εντάξει, δεν είμαστε από τις χώρες που έχουμε βαριά βιομηχανία, ούτε αυτοκινητοβιομηχανίες έχουμε, ούτε πετρέλαια, πώς το λένε, πλατφόρμες έχουμε. Ούτε, εντάξει, μια μικρή χώρα είμαστε, μικρομεσαία επιχείρηση. Και κάποιες είναι και ίσως και πολλές είναι και οικογενειακές επιχειρήσεις, το πατέρας, η μάνα και το παιδί. Αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε όλο αυτό των τυχαίων των αυξήσεων. Και το κυριότερο, γιατί προέρχονται τόσες τρελές αυξήσεις, κύριε Κοκόρη? Πώς θα μπορέσει ένας επιχειρηματίας να σηκώσει ένα βάρος στο 200% επάνω η ενέργεια, είτε λέγεται ρεύμα είτε λέγεται καύσιμο, ωραία, στο 200-300% πάνω, χωρίς όμως να μπορέσει, και δεν ξέρω αν. Ισχύει αυτό, εσείς είστε ο οικονομολόγος, εσείς θα μου πείτε, αν ισχύει αυτό ότι δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Ένα εργοστάσιο λοιπόν που βγάζει ψωμί και του βγάζει 200% επάνω. Σίγουρα ο κύριος Κοκόρης και ο Παπαδόπουλος θα πάνε αύριο το ψωμί να τα αγοράσουν περισσότερο. Ξέρετε όμως, θα πει ο κύριος Κοκόρης και ο Παπαδόπουλος. Καλά, ρε φούνε, δεν τρέπεσαι, μου ανεβάζεις. Εγώ τον ίδιο μισθό παίρνω και μου ανεβάζεις το ψωμί.
Καταλαβαίνετε τώρα, γιατί μιλάμε ναι, πραγματικά φαύλος κύκλος οικονομικός. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι αλήθεια και να τα βάλουμε ένα. Να τα βάλουμε ένα-ένα. Αναφερθήκατε λοιπόν νωρίτερα στην εστίαση. Η εστίαση, κατά τη γνώμη τη δική μου, ναι, κατά τις δικές μου εκτιμήσεις, έχει πληγεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το τομέα. Είπα, αυτό ανέφερε. Ναι. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από πάρα πολλές συζητήσεις που έχω κάνει στον τομέα αυτό με άτομα της εστίασης. Ναι. Άλλοι κλάδοι, άλλοι ζημιώθηκαν, άλλοι ισορρόπησαν ένα μέρος της ζημιάς, αλλά όμως και ζημιά να μην είχαν κάποιοι κλάδοι. Πτώση είχαν σίγουρα. Πτώση είχαν μόνο και μόνο του ότι έμειναν νεκροί, δηλαδή αδρανείς, ή είχαν μειωμένη κίνηση για να μπορέσουν να επανέλθουν σε εκείνα τα επίπεδα που ήταν χωρίς τις παροχές, χωρίς τις τονωτικές ενέσεις, ναι, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα. Εκτιμώ. Και αυτό μπορεί να μας το βεβαιώσουν όλοι οι επιχειρηματίες. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη έχασαν 10.000 και έρχεται το κράτος ευρώ, 10.000 ναι, και έρχεται το κράτος και καλύψει και τα 10, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είχε ζημιά, ότι από την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσει θα είναι σε ευθεία γραμμή και θα μπαλατζάρει έσοδα και έξοδα. Θέλει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να πάει στην κανονική πορεία. Αυτό είναι το πρώτο. Πάω στο δεύτερο. Και βέβαια η ενεργειακή κρίση. Πέραν της αύξησης που έχει το πετρέλαιο, το καύσιμο, έτσι, από την άλλη πλευρά το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, έχει επίπτωση υποχρεωτικά τουλάχιστον σε 20 καταναλωτικά είδη. Τουλάχιστον. Έτσι. Αν είδη πρώτης ανάγκης. Είδη πρώτης ανάγκης. Εάν πάει λοιπόν ο άλλος στο εστιατόριο και έχει διπλάσιο ρεύμα ο εστιατόρας ή ο κομωτής, πήγα προχθές και μου δείχνε ο κομωτής δίκτυα αναπροσαρμογής και ήταν γύρω στο 40% με 50 παραπάνω το ρεύμα που είχε κάψει. Άρα πρέπει να το βγάλει από τον πελάτη. Βρέπει, από πού θα το βγάλει. Αυτό σας λέω, από πού θα... Ό,τι πήρε επιδότηση, κάτι είδα εδώ πέρα, έχει 39 ευρώ έχει στα νοικοκυριά, ναι, ναι, 65 ευρώ έχει, γράφω εδώ πέρα, σε μεγάλες επιχείρησεις. Ναι, ναι, ανά μεγατόρα κλπ. Πάμε παρακάτω, το φυσικό αέριο έχει 20 ευρώ. 20 θα μου πείτε τώρα από την άλλη πλευρά, όταν το κράτος πρέπει να κινηθεί σε ένα πλαίσιο στοχευμένων παροχών και χαίρομαι που ο Υπουργός χρησιμοποιεί τώρα λέξεις και προτάσεις τις οποίες τις είχαμε κάνει από την πρώτη μέρα της πανδημίας, στοχευμένες δράσεις, στοχευμένες δράσεις, στοχευμένες. Ποιες είναι αυτές, κύριε? Θα σας πω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οπωσδήποτε να στηριχθούν τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Και το τρίτο, για να μην κάνουμε λαϊκισμό, είναι να υπάρχουν τα ανάλογα δημοσιονομικά περιθώρια. Είδα ότι κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών κινούνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο δεν είναι ούτε λαϊκισμός, αλλά το ζητούμενο είναι πόσο μπορεί η κυβέρνηση να καλύψει τις στοιχειώδες ανάγκες. Δεν μιλάω για πολυτέλεια. Τις στοιχειώδες ανάγκες. Σωστά. Υπάρχει λοιπόν μεταξύ κάλυψης των αναγκών και παροχών ένα κενό. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και εδώ καλείται η κυβέρνηση σε καθημερινή βάση να είναι σε εγρήγορση, ωραία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει όσο γίνεται περισσότερο τους οικονομικά αδύναμους και τους οικονομικά ευάλωτους και άτομα με ειδικές ανάγκες και όλες τις άλλες κατηγορίες. Ξέρετε τι ήθελα να ρωτήσω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, κύριε Κοκόρη? Είστε χρόνια στα πράγματα, ήσασταν Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο, ξέρετε εκ των έσω τα πράγματα. Έχω πάρει και εμπειρία και από όλα τα διεθνή όργανα το πώς λειτουργούν. Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν είστε ικανοποιημένος, γιατί καλά τους είπα τους αριθμούς πριν από λίγο, τους αναφέρατε. Αν είστε ικανοποιημένος από αυτό, γιατί κάποιοι άλλοι, όχι οικονομολόγοι, όχι ο κ. Κοκόρης, κάποιοι άλλοι απλοί πολίτες σαν και εμένα, λένε
Ίσως είναι πάρα πολύ λίγα. Τώρα τι έγινε, δεν έχω 500 ευρώ ρεύμα από τα 150 που είχα, μου γίνει 400. Σας είπα εγώ κάτι και μου, τέτοιο. Ένα λεπτά και ένα λεπτά. Και μου δίνεις, ας πούμε, 25, τι μου είπατε, θυμίστε μου παρακαλώ, 25 ευρώ πίσω. Ναι, είδα, ναι. 39 ευρώ έχει στα νοικοκυριά. Μπράβο, τέλος πάντων, αυτό. Μέση ενίσχυση είδα στα νοικοκυριά. Εδώ τα έχω γράψει, αγρότες και επαγγελματίες 65. Θα τα δούμε αγρότες μισό. Οι αγρότες ξεσηκώνονται πάλι. Ναι. Στα μπλόκα είναι. Θα μου τα πείτε όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Κοκόρη, κυρίες και κύριοι. Σε 4-5 περίπου λεπτά επιστρέφουμε εδώ με τον εξαιρετικά λαλίστατο κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Επιστροφή σε λίγο. Φίλε κυνηγέ, έχεις 5 δευτερόλεπτα για να ελέγξεις αυτή την περιοχή. Τον συνάδελφό σου κυνηγό, τον είδες? Τώρα που φοράει πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο, τον βλέπεις. Στο κυνήγι, ο μέσος χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι πολύ μικρότερος των 5 δευτερολέπτων, ειδικά στην πυκνή βλάστηση που δημιουργούνται και αυταπάτες. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους συναδέλφους κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά το στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγάμε πάντα νόμιμα και με ασφάλεια. Όταν το τυρί φτιάχνετε στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Πιερία. Ένα μυθικό ταξίδι στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας. Ένα ταξίδι για να ανακαλύψεις τον επιβλητικό Όλυμπο. Τις σπάνιες ομορφιές της φύσης. Τους πανέμορφους παραδοσιακούς οικισμούς. Τις εκλεκτές γεύσεις μιας ευλογημένης γης. Την εναλλακτική περιπέτεια. Τους ιερούς τόπους της Ορθοδοξίας. Τα χνάρια του Βυζαντινού και του αρχαίου πολιτισμού. Την πολιτιστική δράση. Πιερία. Ένα μυθικό ταξίδι στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας. Στο επίκεντρο σήμερα τα οικονομικά της χώρας μας και όχι μόνο. Εκλεκτός προσκεκλημένος ο οικονομολόγος και γνωστός βεβαίως άνθρωπος της Μακεδονίας, ο κύριος Παναγιώτης Κοκόρης, που έχω την τιμή να φιλοξενώ. Βεβαίως και πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα το δούμε και αυτό μετά. Μείναμε πριν από τον κύριο Κοκόρη, πριν από λίγο, στο τι γίνεται σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα. Είπα λοιπόν πριν διακόψουμε. Αν εσείς ως γνώστης αυτών των θεμάτων, εκτός από την εμπειρία σας ως οικονομολόγος, αλλά και ως άνθρωπος που ήταν στα Υπουργεία, δούλεψε σε φορείες, ξέρει τα πράγματα για πολλές δεκαετίες, αν εσείς είστε ικανοποιημένος, αλλά να το βάλω και αλλιώς, και ως Παναγιώτης Κοκόρης, πολίτης Έλλην, Έλληνας πολίτης είστε, στην Βόρεια Ελλάδα, δεν μένετε, στη Μακεδονία, δεν μένετε. Πολύ ωραία. Είστε ικανοποιημένος με όλα αυτά που ακούτε? Θα σας πω. Το πριν, το ένα, το άλλο. Θα σας πω. Παρακαλώ. Ξεκινώ από το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου. Είναι ένας νεαρός 23 ετών και του λέω πώς πάει η δουλειά και μου λέει έχω μεγάλη πτώση. Τι πήρες μέσα από τις παροχές, είναι εξαιρέσεις βέβαια. Μου λέει κάποιοι πήραν και 530, εγώ ως ιδιοκτήτης δεν πήρα το ρεύμα, το ένα, το άλλο. Ο φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει φύγει το θέμα του φόβου και της ανησυχίας. Φυστά. Και αυτό φαίνεται από τους σκληρούς δείκτες. Όταν ακούει οποιοδήποτε πολίτης θανάτους, ό,τι και να λέμε ότι έχει
καλμάρει η κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο, που προκαλεί φόβο. Κακά τα ψέματα, έτσι. Τι να λέμε, μην ερμηνεύουμε τώρα τα συναισθήματα του καθένα όπως μας εξυπηρετεί, όπως ο καθένας θέλει από εμάς ή όπως μας βολεύει. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Σωστά. Σωστά. Η πραγματικότητα ποια είναι και ο ρεαλισμός. Αυτό που μου είπε ο καθεντής. Και αν αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα από άλλους 5 καφεντζίδες. Λέω, σε διάφορα σημεία της πόλης. Δεύτερο, τι θα μου πει αυτός που έχει την εστίαση, ο οποίος τον άκουσε να διαμαρτύρεται. Τρίτον, τι θα μου πει ο άλλος που κάνει παραγωγή. Και σε μία περίοδο βέβαια, γι' αυτό ανέφερα τον τουρισμό για Χαλκιδική και Πιερία, όπου η Βόρειος Ελλάδα όταν ήμουνα νέος εφοριακός, θυμάμαι η Τριανδρία, ανθούσε από βιοτεχνίες σε έτοιμα ενδύματα. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Οι αμπελόκηποι ήταν και τα υπόγεια και τα ισόγεια έπιπλα. Έπιπλα και ρούχα. Έπιπλα. Από αυτά τώρα, για να μην αναφερθώ και σε άλλες περιοχές, δεν υπάρχει τίποτα. Η παραγωγή έχει σβήσει και γι' αυτό αναφέρθηκα μόνο στον τουρισμό. Πρέπει λοιπόν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να γίνουν και παραγωγικού είδους επενδύσεις. Να φέρουν θέσεις εργασίας από τη μια, αλλά και από την άλλη, πέραν των θέσεων εργασίας, να πάμε και σε εξαγωγές, ώστε να μπαλατζάρουμε λίγο το ισοζύγιο, για να κάνουμε πιο ανταγωνιστική οικονομία. Δεν μου λένε, σωστά. Και αυτό απαιτεί χρόνια μπροστά μας, έτσι, από τη μια μέρα στην άλλη δεν γίνονται. Όχι, βέβαια. Και γι' αυτό και οι πολίτες ακόμα, επειδή δεν ευημερούν, έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό, τώρα μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 40. Εγώ πιστεύω ότι το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 20% αυτή τη στιγμή. Θέλει εγρήγορση από πλευράς πολιτείας σε καθημερινή βάση. Επειδή βιώσατε τις εφορίες και τα λοιπά, πιστεύετε ότι είναι αυτό που γίνεται συνήθως, δηλαδή βγάζουμε σήμερα ένα φορολογικό νόμο, αύριο με μια τροπολογία η οποία ψηφίστηκε σε ένα βράδυ, αλλάζουν τα δεδομένα κλπ. Πιστεύετε ότι είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας να έρθουν ξένες επενδύσεις? Γιατί, κύριε Μακόρη, τώρα με πήγατε σε ένα τομέα τον οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Τον έχω ζήσει, αυτό είναι απαράδεκτο. Για πείτε. Από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Σήμερα, χθες, αυριανή. Τίποτα. Είχα πει και το έχω προτείνει από την πρώτη μέρα που ήμουν εφοριακός. Γιατί προέρχομαι και από το Σώμα Εργοτών Λογιστών και να σας θυμίσω ότι ήμουν και προϊστάμενο λογιστηρίου σε γκρουπ εταιριών από τα 25 μου χρόνια. Και έχω πάρει μεροκάματο, μιας και μιλήσαμε για δουλειά, από τα 12 μου χρόνια. Ωράριο εργασίας, ήλιο με ήλιο. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, έχω άποψη. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και λέω λοιπόν, πείτε μου. Αυτή τη στιγμή, όπως διαμορφώνεται η οικονομία και με τα δεδομένα που έχει η Ελλάδα, αν δεν αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις πηγές, τον ήλιο, τον αέρα, τη θάλασσα, τον αέρα, που δεν έχουν μεγάλα κόστη, αλλά πώς να τις αξιοποιήσουμε? Μην πάρουν κάποιοι τα δάνεια και πήραν τα δάνεια για τα δάνεια και πάμε σε επιχειρήσεις ρημαγμένες. Μιλάμε για επιχειρήσεις που να δημιουργήσουν αυτό, και θέσεις εργασίας. Αυτό που έγινε, ναι. Ένα λεπτό, αυτό που έγινε πριν πολλά χρόνια, κύριε Κοκόρη, και οφείλουμε να το λέμε. Ωραία. Πριν πολλά χρόνια, ήμουν τον τότε αναπτυξιακό, καμία εικοσαετία, που έγινε στις παραμεθόριες περιοχές. Αν πάτε και σήμερα στον Εύρο, θα δείτε δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, δεκάδες κτίρια φαντάσματα. Ρίχναν μια πλάκα, δύο κολόνες, έπαιρναν τις δανειοδοτήσεις. Α, τώρα με ερεθίζετε συνεχώς. Και κανένας δεν έκανε τίποτα. Τώρα με ερεθίζετε συνεχώς. Ξέρετε, επειδή τα γνωρίζω και τα είδα. Τι είδα, εγώ τα βίωσα. Και εγώ τα βίωσα. Σας λέω, έκανα ρεπορτάζ. Εντάξει, εγώ έκανα ρεπορτάζ και δεν ήμουν εργοστασιάρχης, έτσι. Πήγα και εγώ ήμουν υπάλληλος εκεί. Και έβαλα το πρώτο εκθέσεις στις ανώνυμες εταιρείες στην Ξάνθη με τον αναπτυξιακό νόμο το 289 του 76. Είναι πιο παλιό, όχι αυτό. Και μετά δούλεψα όλους τους αναπτυξιακούς νόμους, τον 849. Ωραία. Έτσι, λοιπόν, για, να μην έχουμε, για να επανέλθουμε, κύριε Κοκόρη. Το 1116, για να επανέλθουμε. 1262. Θα μείνω εδώ όμως. Εδώ θα μείνω. Θα μείνω πάμε εδώ. Λοιπόν και λέμε. Όχι, θα μείνω εδώ. Στην Ξάνθη λοιπόν τότε. Μα γιατί σας είπα εγώ για την Ξάνθη να πούμε. Δεν μου είπατε για τη Βόρεια Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη και Ευρώ. Έκανα μια παρατήρηση, μια παρένθεση. Όχι, πάμε, είναι λοιπόν σημαντική η παρατήρηση. Πάμε. Πολύ σημαντική. Ναι. Πάμε λοιπόν και λέμε. Πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Τότε λοιπόν δώσανε κάποιους δανεισμούς. Τα άτομα που πήγαν εκεί και εργάζονταν
ήταν πάρα πολλοί που είχαν έρθει εργάτες και από τη Γερμανία. Τους είχαν δώσει κάποια δάνεια. Δεν είχαν την ανάλογη παιδεία. Εκείνο το οποίο έπαιρναν τι. Είχανε μιμηθεί τις βιοτεχνίες εκεί πέρα μέσου μεγέθους στη Γερμανία. Έβαζαν αυτό ένα κτίριο ενδιάμεσα με ένα παρατηρητήριο από πάνω για να έχει την αίσθηση ο εργάτης ότι παρακολουθείτε. Ναι, ναι. Σωστά. Και μετά όταν έρχονταν ο Γερμανός. Κατά πίεση ψυχολογίας και ναι, για να κάνουν συμφωνία, τι γινότανε. Το ελληνικό νόμισμα υποτιμούνταν. Οι Γερμανοί είχαν συμφωνία σε μάρκα και τους έλεγαν «Μα τι λες τώρα, τι αύξησα σου δώσω». Τόσο απλά. «Τι αύξησα σου δώσω, μάρκα δεν συμφωνήσαμε». Έλεγε ο Έλληνας «Όχι, δραχμές έπαιρνες», του λέει ο Αμερικανός. Ο Γερμανός. Οπότε αντί για αύξηση του δίνε και λιγότερα στις δραχμές. Ακριβώς. Γιατί ανατιμότανε λοιπόν το Μάρκο, το Μάρκο. Είχε 16-17 νομίζω δραχμές το Μάρκο και είπε πολύ 20-25, 30-40. Πολύ ισχυρό νόμισμα. Πάρα λοιπόν, πολύ ισχυρό νόμισμα. Αυτό τι, γιατί το αναφέρω αυτό. Δεν είχαν την ανάλογη παιδεία, δεν είχαν την ανάλογη ενημέρωση, δεν είχαν την ανάλογη υποδομή. Κατά συνέπεια και τώρα τη θετική επίδραση την οποία θα έχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα πέσουν πάρα πολλά χρήματα, πρέπει να δοθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ζυμωθούν στην ελληνική οικονομία. Και να ζυμωθούν σημαίνει φέρνω κέρδη, φέρνω όμως και θέσεις εργασίας. Και τα λεφτά τα οποία θα δώσει θα πιάσουν τόπο κατά το κοινώς λεγόμενο. Κυκλική οικονομία. Μία οικονομία η οποία θα έχει κινητικότητα. Θα φύγουν τα χρήματα από εμένα, θα τα πάρει ο εργαζόμενος, θα έχει περισσότερο εισόδημα ο εργαζόμενος, θα καταναλώσει κατάστημα περισσότερο και ούτω καθεξής, θα έχει δουλειά επιχειρηματίας και πάει λέγοντας. Πιστεύετε ότι σήμερα με αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει, με τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε παγκοσμίως να το πω, ας μιλήσουμε για την Ευρώπη, ας πούμε, για την Ελλάδα αν θέλετε, μπορεί λέτε να έχει κάποιος ξένος εμπιστοσύνη στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος να έρθει και να κάνει μια μεγάλη επένδυση. Δεν είπα τώρα μια βιοτεχνιούλα στη Σταυρούπολη, χωρίς να έχω τίποτα με τη βιοτεχνία. Κάποιες μεγάλες επενδύσεις, ας πούμε, ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα. Έχουμε εξαιρετικές εκτάσεις. Καλά, δεν το συζητάμε για την ομορφιά της χώρας μας, τα αφήνουμε στην άκρη, έτσι. Είναι δεδομένο. Είναι ασφαλισμένος ο άνθρωπος να έρθει, γιατί με την προηγούμενη κυβέρνηση, αξιότιμε κύριε Κοκόρη, είδατε και είδαμε, και είδα και εγώ και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν, ότι για να πάρεις μία άδεια, να έρθει ένας πολύ πλούσιος επενδυτής να καλύψει, να σου κάνει μία επένδυση, παίρνεις από 1000 μύρια κύματα. Και στο τέλος ο άνθρωπος απλά τι έκανε, έπαιρνε τα πολύ ωραία του λεφτουδάκια, γιατί είναι δικά του, και πήγαινε σε μία άλλη χώρα. Υπάρχει σήμερα μια σταθερότητα, λέτε. Λοιπόν, ξεκινήσατε από το βιοτέχνη της Πολύχνης και το μικρό επιχειρηματία και θα σας έλεγα ότι και αυτοί πρέπει να μπουν στο παιχνίδι. Σας είπα, δεν έχω τίποτα. Και αυτοί πράγματι πρέπει να μπουν και να μεγεθύνουν τις επιχειρήσεις τους. Αρκεί η πολιτεία να τους δώσει εκείνα τα φώτα ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις. Και μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, είναι η απλοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών. Και αφού μιλάμε για εποχή ψηφιοποίησης, θα πρέπει και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος πράγματι έχει κάνει δουλειά, να δει στην πραγματικότητα πώς και η ψηφιοποίηση έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Π.χ. αν πάει κάποιος στην πέμπτη εφορία που γίναν συγχωνεύσεις, ναι, και σου λέει ναι, μπορεί να στείλεις το mail και να πάρεις το αποδεικτικό, π.χ. λέω, αλλά το αποδεικτικό το πάρεις σε 3 μήνες, σε 2 ή 15 μέρες. Πηγαίνεις στην ουρά και το παίρνεις πιο γρήγορα. Εντάξει, έχει και τέτοια. Αλλά όχι, μπορούμε να πούμε ότι στο... Θέλω λοιπόν να στο, πω στο ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Αναφέρομαι σε κάθε κατεύθυνση. Αναφέρω τα θετικά. Ναι. Αλλά θα πρέπει να καυτηριάζουμε τα αρνητικά, κάνοντας υποστηρικτική πολιτική και θετική κριτική. Γιατί το να χαϊδεύουμε αυτιά δεν βελτιώνεται η χώρα. Ούτε προτάσετε το γενικό συμφέρον.
κοιτάμε το στενό συμφέρον, ποιος θα μας ψηφίσει και πώς θα του χαϊδέψουμε τα αυτιά. Μπας και κερδίσουμε κάτι. Το ξέρω, το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, ελληνικό δεδομένο. Άρα λοιπόν, πιστεύετε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, θα έχουμε μια σταθερότητα, λέτε. Εάν απλοποιηθούν όλα αυτά, εάν σταθεροποιηθεί το φορολογικό σύστημα που πρέπει να σταθεροποιηθεί. Αυτό που είπε, μια τροπολογία κάθε μέρα. Και εγώ είχα πει τότε, τουλάχιστον για 4 χρόνια να είναι σταθερό. Και αν όχι για 4 χρόνια σταθερό, ένα νομοσχέδιο φορολογικό να μένει κάθε χρόνο, τον επόμενο χρόνο. Με βάση αυτό τον άξονα, ό,τι τροποποιήσεις με ένα νομοσχέδιο πάλι στη Βουλή. Όχι τώρα, μες στον χρόνο πρέπει να ψάξω τι τροποποιήσεις και τι τροπολογίες και τι κατατέθηκαν για να δω τι ισχύει μετά από τον προηγούμενο χρόνο. Μιλώντας με τον πρόεδρο των λογιστών Ελλάδος, κύριε Κοκόρ, πριν από λίγες ημέρες στην θέση σας, μου είπε ο άνθρωπος ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καμιά άλλη δουλειά, γιατί τουλάχιστον ένα άτομο από το γραφείο μου ασχολείται μόνο με το να βλέπει τις νέες τροπολογίες και το τι γίνεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένας ξένος, ένας Άραβας, λέω εγώ τώρα, επειδή έχουν πολλά χρήματα οι άνθρωποι, ή ένας Γερμανός που είναι απλοποιημένα τα πράγματα, και ένας Ελβετός που είναι ακόμη καλύτερα, έρθει εδώ πέρα και δει όλο αυτό το χάλι. Και εσείς, κύριε Κοκόρη, αν είχατε άλλη νοοτροπία, θα φεύγατε. Και εσείς ακόμη, αν δεν ήσασταν Έλληνες. Να σας πω, να πάμε πάλι εκεί και στην πείτε να μου λιγάκι, πάμε, ένα πάμε λεπτάκι, στη Θράκη. Πείτε μου λιγάκι τι φταίει. Υπάρχει σήμερα στη Θράκη καμία από εκείνες τις επιχειρήσεις το 83, 84, 85? Δεν νομίζω να υπάρχει. Είτε γιατί δεν είχαν γίνει σωστές τοποθετήσεις. Σωστά, δεν υπάρχει. Είτε γιατί οι αναπτυξιακοί νόμοι οι οποίοι λειτουργήσαν τότε ήταν πάρα πολύ γραφειοκρατικοί. Είτε γιατί κάποιοι επιχειρηματίες δεν είχαν το ανάλογο υπόβαθρο και την ανάλογη παιδεία ώστε να μπορέσουν να δομήσουν σε ουσιαστικά και αποτελεσματικά δεδομένα την επιχείρησή τους και πολλοί ακόμα λόγοι, αλλά οι βασικότεροι όλων ήταν και από έλλειψη κατεύθυνσης από πλευράς πολιτείας. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε και κάποια άλλα θέματα, κύριε Κοκόρη, σταλαλίστατος. Αλλά είναι πάρα πολλά στα ερωτήματα. Εν τω μεταξύ, μιλάτε και βγαίνουν και άλλα ερωτήματα από εκεί μέσα. Εσείς μου τα βάζετε τα ερωτήματα. Λοιπόν, και τα ανοίγουμε πολύ και κάνουμε. Τα ανοίγουμε πολύ, σωστά. Μεγάλες παρεμφύσεις. Καλώς, καλώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε 4 περίπου λεπτά. Επαναφορά εδώ με τον οικονομολόγο μας εδώ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Επιστρέφω σε λίγο. Φίλε κυνηγέ, έχεις 5 δευτερόλεπτα για να ελέγξεις αυτή την περιοχή. Τον συνάδελφό σου κυνηγό, τον είδες? Τώρα που φοράει πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο, τον βλέπεις. Στο κυνήγι, ο μέσος χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι πολύ μικρότερος των 5 δευτερολέπτων, ειδικά στην πυκνή βλάστηση που δημιουργούνται και αυταπάτες. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους συναδέλφους κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά το στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί, γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγάμε πάντα νόμιμα και με ασφάλεια. Όταν το τυρί φτιάχνετε στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Πιερία. Ένα μυθικό ταξίδι στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας. Ένα ταξίδι για να ανακαλύψεις τον επιβλητικό Όλυμπο. Τις σπάνιες ομορφιές της φύσης. Τους πανέμορφους παραδοσιακούς οικισμούς. Τις εκλεκτές γεύσεις μιας ευλογημένης γης. Την εναλλακτική περιπέτεια. Τους ιερούς τόπους της Ορθοδοξίας. Τα χνάρια του Βυζαντινού και του αρχαίου πολιτισμού. Την πολιτιστική δράση. Πιερία. Ένα μυθικό ταξίδι στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας, σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Απόψινός εκλεκτός προσκεκλημένος ο οικονομολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Κοκόρης, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ. Κύριε Κοκόρη, εκτός από την ιδιότητά σας
ως οικονομολόγος υπήρξατε για αρκετό καιρό σε μια δύσκολη, μπορώ να πω, συγκυρία, σε μια δύσκολη εποχή. Είστε γενικός γραμματέας κοινωνικών ασφαλίσεων, να το λέμε έτσι πολύ απλά, μην πούμε όλο τον τίτλο. Πώς βλέπετε σήμερα τα πράγματα, πρώτον, με τις συντάξεις, με τους χαμηλοσυνταξιούχους? Θέλω να δώσουμε λίγο βάρος σε αυτό, κύριε Κοκόρ, γιατί οι άνθρωποι ζορίζονται πολύ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ρωτήστε και θα σας πούνε σίγουρα. Και τρίτον, πώς επιτέλους θα μπορέσει, γιατί δουλέψατε σε αυτό το Υπουργείο, σε αυτή τη θέση και στο Υπουργείο, κάποιος άνθρωπος δούλεψε και κουράστηκε, μόχθησε, ωραία μέχρι εδώ, και κάποια στιγμή θέλει να πάρει τη σύνταξή του. Γιατί λοιπόν, αξιότιμε κύριε Κοκόρη, εσείς που είστε γενικός γραμματέας, ο κύριος Υπουργός πριν τον ταλαιπωρεί τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο, ενώ δεν ζητάει κάτι, το δίκαιο το ζητάει? Και σε αυτό θα παρακαλούσα πολύ, είμαι αυστηρός, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν τη σύνταξή του 3 χρόνια, κύριε Κοκόρη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, ούτε είναι εφοπλιστές, ούτε τζόκερ πήρανε. Ωραία. Θα με συγχωρέσετε για το ύφος μου. Εγώ θα είμαι πιο αυστηρός από εσάς. Σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Και εγώ σας σέβομαι και σας εκτιμώ. Είσαστε γενικός γραμματέας. Και γι' αυτό θα είμαι πολύ πιο αυστηρός από εσάς. Και επειδή δεν θέλω ποτέ να ισχύει εξιδίων κρίνει στα αλότρια, εξιδίων λοιπόν θα σας πω ότι όταν ήμουν στο Υπουργείο, κάθε σύνταξη έβγαινε στους 8, στους 10 μήνες, χωρίς να έχουμε μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση στα σημερινά επίπεδα. Θέλω να σας πω ότι εκτός από το ΕΦΑΠΑΞ που δεν είχε το ταμείο για να δώσει και καθυστερούσε πάρα πολλά χρόνια, και όταν πήγα στο Υπουργείο ήταν 39.000 ληξιπρόθεσμα ΕΦΑΠΑΞ και χρειαζόμαστε 1.138 για να δώσουμε αυτά τα ΕΦΑΠΑΞ. Ένα μήνα είχα γραμματέας και καθίσαμε στο τραπέζι με τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας και λένε, αν δεν μας δώσετε ένα βιώσιμο μαθηματικό τύπο, δεν θα πάρετε φράγκο για να είναι βιώσιμο το ΕΦΑΠΑΞ. Πέρασε λοιπόν τέτοιες πιεστικού χαρακτήρα στιγμές. Αισθάνθηκα την πίεση στο πετσί μου. Όμως με χαρακτήριζε η ειλικρίνεια και με χαρακτηρίζει και σήμερα. Και έλεγα τότε, δεν υπάρχει κανένα μηχανή κάτω στη σταδίου που να βάλεις ένα μηχάνημα και να κόβει λεφτά, δεν έχει το ελληνικό κράτος. Εγώ λοιπόν θα ήθελα από τους πολιτικούς ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια λοιπόν μας υπαγορεύει στο να λέμε ότι η σύνταξη, αγαπητέ φίλτατε κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι ούτε προνόμιο, ούτε χάρη, ούτε δώρο. Στα λόγια μου έρχεσαι. Έτσι. Η σύνταξη είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και αν σε κάποιες περιπτώσεις προς τον εργαζόμενο όπου είναι απόμαχος της εργασίας και ο οποίος έχει χύσει υδρότα όλα αυτά τα χρόνια, και ο παππούς που βγαίνει στη σύνταξη και θέλει να πάρει ένα κουλούρι στον εγγονό και περιμένει να περάσουν 4-5 χρόνια ή να έρθουν τα Χριστούγεννα να του κάνει ένα δώρο ή το Πάσχα. Σκεφτείτε λοιπόν τι πίκρα αισθάνεται. Και έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το πω για μια ακόμα φορά. Αν θέλει το κράτος να οικοδομήσει εμπιστοσύνη έναντι των πολιτών και ειδικότερα έναντι των συνταξιούχων, θα πρέπει να πει, κύριε, πέσαμε σε ένα σύστημα το οποίο συγχωνεύκαν όλα τα ταμεία, βρήκαμε χειρότερη κατάσταση από αυτή την οποία είχαμε παραδώσει, και γι' αυτό αυτή τη χρονική περίοδο θα έλεγα ότι θα βάλω ένα επιτόκιο συμβατό από την ημέρα που υποβάλλεις τη σύνταξη και τη δικαιούσε. Πόσο σου παίρνει το ελληνικό δημόσιο όταν καθυστερείς να καταβάλεις τα ληξιπρόθεσμα? Η Ελευθερία που μας έλεγε νωρίτερα ότι έχω τόσα ληξιπρόθεσμα και έχω και αυτό το επιτόκιο, δώσε και εσύ κράτος το αντίστοιχο λοιπόν επιτόκιο. Ούτε παραπάνω. Το αντίστοιχο ποσό. Το ίδιο. Και μία μονάδα λιγότερο ή μισή ή μια μισή. Όχι, άλλο θέλω να πω. Για τις διοικητικές δαπάνες. Δεν θέλω να κάνω λαϊκισμό. Είμαι ρεαλιστής. Οι προτάσεις που θα ακούσετε από το στόμα μου θα είναι ισχυρές, εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές. Αρκεί να είναι άτομα τα...
πολίτη κατά. Μάλιστα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, λέτε, για να ολοκληρώσουμε. Και βέβαια υπάρχουν. Δεν είναι μοναδικός ο Κοκόρης. Αρκεί οι άνθρωποι αυτοί να επιλέγονται με βάση κάποια κριτήρια. Ικανότητας, εργατικότητας, γνώσης, εμπειρία. Λοιπόν, κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με προκαλείτε, τι να κάνω. Είστε πάρα πολύ καλός. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε, κύριε Κοκόρη. Χάρηκα που τα είπαμε βέβαια σήμερα. Ειλικρινά χάρηκα και ήταν τιμή μου που ήρθατε εδώ. Και θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ, κύριε Κοκόρη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα και εγώ και εμείς δηλαδή και οι τηλεθέατες πιστεύουμε ότι θέλουν κάτι από εσάς. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή χρονιά. Να έχετε, είμαστε στις αρχές ακόμη. Καλή χρονιά. Όλοι μας καλή χρονιά και σε εσάς και στους τηλεθέατες. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε ιδιαίτερα εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε την σημερινή εκπομπή. Ήταν ο οικονομολόγος και γνωστός άνθρωπος της Κεντρικής Μακεδονίας, εδώ που είμαστε κι εμείς, ο κύριος Παναγιώτης Κοκόρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ, αύριο σε 9 πάλι εδώ. Να είστε καλά. Φίλε κυνηγέ, έχεις 5 δευτερόλεπτα για να ελέγξεις αυτή την περιοχή. Τον συνάδελφό σου κυνηγό, τον είδες? Τώρα που φοράει πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο, τον βλέπεις. Στο κυνήγι, ο μέσος χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι πολύ μικρότερος των 5 δευτερολέπτων, ειδικά στην πυκνή βλάστηση που δημιουργούνται και αυταπάτες. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους συναδέλφους κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά το στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγάμε πάντα νόμιμα και με ασφάλεια. Όταν το τυρί φτιάχνετε στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Πιερία. Ένα μυθικό ταξίδι στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας. Ένα ταξίδι για να ανακαλύψεις τον επιβλητικό Όλυμπο. Τις σπάνιες ομορφιές της φύσης, τους πανέμορφους παραδοσιακούς οικισμούς, τις εκλεκτές γεύσεις μιας ευλογημένης γης, την εναλλακτική περιπέτεια, τους ιερούς τόπους της Ορθοδοξίας, τα χνάρια του Βυζαντινού και του αρχαίου πολιτισμού, την πολιτιστική δράση. Πιερία, ένα μυθικό ταξίδι στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας.